Κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει η Ρωσία τον οικονομικό πόλεμο προς τη Δύση. Σήμερα, Μεντβέντεφ και Λαυρόφ επανέλαβαν πως η Μόσχα αξιώνει τις πληρωμές ενέργειας σε ρούβλια και παράλληλα απειλούν πως η Μόσχα θα στέλνει σιτηρά μόνο σε φιλικά κράτη. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ένα σκληρό πόκερ δηλώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι το επίκεντρο του σύμπαντος. Δεν εκβιαζόμαστε, απαντά η Ευρώπη. Στον αέρα βρίσκεται η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου πρώτη ημέρα που ξεκινάει η απέτηση Πούτιν να πληρώνεται το αέριο σε ρούβλια, με τον Ρώσο πρόεδρο να εμφανίζεται αποφασισμένος και να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει τη συνεργασία με τη Δύση. The Western countries have taken their measures and we have responded. I suggest we assume there will not be the same cooperation as we've had in the past with our former partners. We won't shut anyone out and we won't be a closed-off country, but we have to consider the reality. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες από την πλευρά τους αρνούνται να καταβάλουν τις πληρωμές φυσικού αερίου σε ρούβλια, θεωρώντας ότι πρόκειται για πολιτικό εκβιασμό, ασχέτως αν η διαδικασία που προτείνουν οι Ρώσοι στην ουσία δεν διαφέρει από τον σημερινό τρόπο πληρωμής. The Russian economy was severely hit by these sanctions. The rubles need to be reinforced by Putin. All this is part of the game. But our reaction was a reaction justified by this war. So at the end, final point, we will not be blackmailed. Οι διεθνείς αγορές αερίου πάντως δεν δείχνουν ανήσυχες και μάλιστα στην Ολλανδία η τιμή έπεσε ακόμη και μέχρι τα 120 ευρώ από 125 που είχε κλείσει χθες. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα για το επόμενο 20ήμερο δεν έχει προγραμματισμένη κάποια πληρωμή προς την Gazprom, γεγονός που δίνει χρόνο για αναζήτηση άλλων λύσεων. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες πληρώνουν το ρωσικό αέριο σε ευρώ, την Gazprom δηλαδή. Σε ευρώ. Από εκεί και πέρα η Gazprom θα μπορούσε αμέσως μετά να χρησιμοποιήσει αυτά τα ευρώ για να αγοράζει ρούβλια. Έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό το οποίο ζητάει να κάνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ο κ. Πούτιν. Άρα δεν έχει οικονομικό νόημα αυτό το οποίο λέει, έχει πολιτικό νόημα, είναι ένας εκβιασμός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στις 20 Απριλίου είναι η επόμενη πληρωμή. Από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει τότε. Ήδη έχουμε σχεδιάσει την αντίδρασή μας. Η Ρωσία πάντως προχωρά τη σύγκρουση και ένα βήμα περαιτέρω στο επίπεδο των τροφίμων, με τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μεντβέντεφ σε πολύ ειρωνικό τόνο να τονίζει ότι σιτηρά η Ρωσία θα δίνει μόνο στους φίλους της. Θα παρέχουμε διατροφικά και γεωργικά προϊόντα στους φίλους μας. Ευτυχώς έχουμε πολλούς και δεν βρίσκονται στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική. Οι εξαγωγές σιτηρών στους φίλους της Ρωσίας θα πληρώνονται τόσο σε ρούβλια όσο και στα εθνικά νομίσματα των χωρών. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας βρίσκεται στην Ινδία, μια χώρα που δεν έχει καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με στόχο να εξασφαλίσει τη συνέχιση πώλησης ρωσικού πετρελαίου. Η Αμερική πάντως αποφάσισε να ανοίξει τα στρατηγικά της αποθέματα, προκειμένου να δώσει χρόνο στις αμερικανικές εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους μέσα στους επόμενους μήνες. Today I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months, over 180 million barrels for the strategic from the strategic petroleum reserve. This is a wartime bridge to increase oil supply until production ramps up later this year. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους απαντούν με τα τάνκερ τους να απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους, θέλοντας έτσι να κρύψουν τους προορισμούς στους οποίους ξεφορτώνουν το πετρέλαιο που μεταφέρουν. Και έχουμε αντίδραση, κυρίες και κύριοι, από το Κρεμλίνο. Η Αθηνά Παπακώστα είναι κοντά μας και έχουμε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Αθηνά, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά δεν θα κλείσουν από σήμερα οι στρόφιγγες. Και αυτό γιατί οι πληρωμές για τις παραδόσεις που οφείλονται μετά την 1η Απριλίου έρχονται στο δεύτερο μισό του μήνα, αλλά και κατά τη διάρκεια του μήνα Μαΐου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι η εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν να ζητήσει πληρωμές για φυσικό αέριο να γίνονται σε ρούβλια είναι μη αναστρέψιμη και ότι το ρούβλι είναι προτιμητέο και πιο ασφαλές νόμισμα για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργέι Λαυρόφ, από την Ινδία, όπου στρέφεται τώρα για σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων, επιμένει και αυτός πως όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται σε ρούβλια. Και ξεκαθαρίζει ότι η Ρωσία έχει προετοιμαστεί εδώ και πολλά χρόνια ώστε να μην εξαρτάται από το δολάριο και συνέχισε ξεκαθαρίζοντας ότι θα πιέσει ώστε οι συναλλαγές διαφόρων χωρών με τη Ρωσία να γίνονται πλέον σε εθνικά νομίσματα και όχι σε δολάρια, γιατί όπως είπε, δεν θέλουμε να εξαρτώμαστε από ένα σύστημα το οποίο μπορεί να κλείσει πάσα στιγμή και να μας κλέβουν χρήματα μέσα σε ένα βράδυ. Γιατί υπάρχει τώρα το ρωσικό αφήγημα πως η Δύση προετοίμαζε καιρό αυτή την οικονομική πίεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά Παπακώστα.